Αν σου έχει τύχει ποτέ να βλέπεις καπνούς να βγαίνουν από το PC σου, τότε ξέρεις πως είναι να καίγεται το τροφοδοτικό σου. Στην καλύτερη ήταν η μόνη απώλεια. Στη χειρότερη μπορεί να πήρε μαζί του και καμιά κάρτα γραφικών. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα στην αγορά φθηνά τροφοδοτικά του κιλού, a.k.a. αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, που εκτός από επικίνδυνα για τον υπολογιστή μας, ενδεχομένως να αποτελέσουν κίνδυνο και για τον ίδιο τον χρήστη. Αν το δικό σου τροφοδοτικό σου κόστησε ένα 100 W φθηνότερα από μια άδεια Windows που κοστίζει μόλις 7 ευρώ, link στην περιγραφή, τότε ίσως θα πρέπει να ανησυχήσεις. Στην αντίπερα όχθη όμως υπάρχουν και τροφοδοτικά που κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ. Τι παραπάνω μπορούν αυτά τα τροφοδοτικά να μας προσφέρουν από ένα μέσο σύγχρονο τροφοδοτικό που θα έχει όλες τις σχετικές προστασίες που μας ενδιαφέρουν. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το Dark Power Pro 13 των 1300 W της Be Quiet. Το τροφοδοτικό αυτό κοστίζει 400 ευρώ στην ελληνική αγορά. Πάμε να δούμε γιατί. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και ας ξεκινήσουμε από τη συσκευασία. Η οποία συσκευασία είναι πολύ προσεγμένη, φωνάζει premium και έχει το κλασικό μαύρο χρώμα της Be Quiet. Ανοίγοντας το κουτί, η premium αίσθηση συνεχίζει να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Ακουμπώντας το τροφοδοτικό, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για άκρως ποιοτική κατασκευή. Το περίβλημά του είναι από αλουμίνιο. Το πιάνεις και νιώθεις απευθείας ασφάλεια. Ένα no-name φθηνιάρικο τροφοδοτικό από την άλλη θα είναι και φθηνό κατασκευή. Μέταλλο που τρίζει, πιάνει μυστήρες με θόρυβο. Θα μου πεις, τι με νοιάζει πόσο όμορφο είναι το τροφοδοτικό, εφόσον δεν θα το βλέπει η ψυχή. Τα περισσότερα κουτιά έχουν κάλυπτο που μπαίνει μπροστά στο τροφοδοτικό και δεν φαίνεται τίποτα. Και ακόμα και να φαίνεται, ποιος νοιάζεται. Σωστή σκέψη, αλλά το πρόβλημα μιας φθηνής κατασκευής δεν είναι μόνο το εξωτερικό περίβλημα. Ένα φθηνιάρικο τροφοδοτικό θα έχει και κακής ποιότητας πλακέτα, κακούς πυκνωτές και σίγουρα θα έχουν γίνει τσιγκουνιές στις διάφορες προστασίες του. Οι μεγαλύτερες διαφορές ενός ακριβού με ένα φθηνό τροφοδοτικό εντοπίζονται στο εσωτερικό του. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να δει και να αξιολογήσει ένας απλός χρήστης, ούτε καν εμείς που ασχολούμαστε με τους υπολογιστές από χόμπι. Μπορούμε όμως να βρούμε στο ίντερνετ αξιόπιστα reviews από έμπιστες πηγές. Ένα παράδειγμα είναι οι Hardware Busters, που η επαγγελματική τους δραστηριότητα αφορά ακριβώς αυτό, αξιολόγηση τροφοδοτικών. Θα έχω στην περιγραφή το link για το review του εν λόγω τροφοδοτικού στην έκδοση των 1600 W για όποιον ενδιαφέρεται να ρίξει μια ματιά. Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα 80+ Titanium τροφοδοτικό, που είναι η ανώτερη δυνατή 80+ βαθμίδα. Έχουμε αναφερθεί εκτενώς στην 80+ πιστοποίηση σε πρόσφατο βίντεο και εξηγήσαμε γιατί η πιστοποίηση της Cybernetics είναι ανώτερη από κάθε άποψη και υιοθετείται σιγά σιγά από τους κατασκευαστές. Δυστυχώς όχι ακόμα από την Be Quiet. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που θα βρούμε σε πανάκριβα τροφοδοτικά είναι το πλήθος των καλωδίων και των συνδέσεων. Σαφώς το Dark Power Pro 13 είναι modular τροφοδοτικό, όλα τα καλώδια του είναι αποσπόμενα και είναι πολλά. Αρχικά στη συσκευασία υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για τα drive καλώδια και όπως βλέπουμε και στην πίσω μεριά του τροφοδοτικού υποστηρίζει σύνδεση για μόλις καμιά 20 αργιά δίσκους. Ψιλοπράγματα. Πιο κάτω θα βρούμε και τα υπόλοιπα καλώδια για την μητρική, τον επεξεργαστή, την κάρτα γραφικών με συνδυασμούς για 8-πινα είτε 16-πινα καλώδια. Άλλη μια διαφορά που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ύπαρξη φίλτρων τριγύρω. Ιδιαίτερα στην πλευρά του ανεμιστήρα υπάρχει mesh φίλτρο σε αντίθεση με τις μπάρες που συνηθίζει η Be Quiet στις πιο οικονομικές σειρές της. Και μιας που αναφέραμε τον ανεμιστήρα, στα χαρακτηριστικά του βλέπουμε ότι πρόκειται για έναν frameless silent wings, ο οποίος είναι αθόρυβος. Βέβαια, ένα τόσο ακριβό τροφοδοτικό οφείλει να έχει και κάποια έξτρα αξεσουάρ που δεν θα βρούμε σε πιο οικονομικές κατηγορίες. Πράγματι, μέσα στη συσκευασία υπάρχουν βέλκρος για καλύτερο cable management, αυτά εδώ τα χτενάκια τα οποία μπαίνουν στα καλώδια για cable management, ομορφιά μάλλον. Διαθέτει επίσης χειρόβιδες, ναι, δικιά μου λέξη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διαθέτει χειρόβιδες για να το κουμπώσουμε με το χέρι στο κουτί. Και έχει και αυτό εδώ το μαναφέτη, το οποίο χρησιμεύει ως overclocking key. Κουμπώνει στο κουτί, συνδέεται με το τροφοδοτικό και με τον διακόπτη on-off μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα ξεχωριστά rails των 12 V σε ένα. Μετατρέπουμε δηλαδή χειροκίνητα από multi-rail σε single rail τροφοδοσία, αν οι ανάγκες του overclocking που κάνουμε το απαιτήσουν. Είναι σίγουρα ελάχιστοι οι χρήστες που θα χρειαστούν κάτι τέτοιο, αλλά αυτό ακριβώς είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεται ένα τόσο ακριβό προϊόν. Κλείνοντας, ας ρίξουμε μια ματιά και στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που είναι οι διαθέσιμες προστασίες του τροφοδοτικού.
Για κάθε πιθανό πρόβλημα με το ρεύμα, ένα σωστό τροφοδοτικό προσφέρει αυτές τις προστασίες. Στα πολύ φθηνά τροφοδοτικά, οι δαιμόνοι κατασκευαστές τους αρέσκονται στο να αφαιρούν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας. Πρόκειται για προστατευτικά κυκλώματα που ενεργοποιούνται όταν μη αναμενόμενη κατάσταση συμβεί στο τροφοδοτικό με σκοπό φυσικά την προστασία του. Τέτοιες καταστάσεις είναι η υπερθέρμανση, η αυξημένη ή μειωμένη τάση, η υπερβολική ισχύς, ταχύ κυκλώματα κλπ. Μόλις γίνει αντιληπτό ότι κάτι από αυτά συμβαίνει, τα κυκλώματα αυτά θα σβήσουν αμέσως το τροφοδοτικό μας για να το προστατέψουν, προστατεύοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα εξαρτήματά μας. Η ύπαρξη αυτών των προστασιών, ωστόσο, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι δουλεύουν και όπως πρέπει. Κάπου εκεί έρχονται τα reviews τροφοδοτικών από αξιόπιστους επαγγελματίες, οι οποίοι δοκιμάζουν τα τροφοδοτικά σε κανονικές και ακραίες συνθήκες. Εσείς θα αγοράζετε ποτέ τόσο ακριβό τροφοδοτικό για τον υπολογιστή σας? Γράψτε με στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο.